95.000 Τουρκοκύπριοι θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε αν η Ολομέλεια ψηφίσει το νόμο για τις ευρωεκλογέ. Το νομοσχέδιο επανεξετάστηκε το πρωί από την Επιτροπή Εσωτερικών στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη. Θα δοθεί το δικαίωμα αν λόγω αυτών των ειδικών συνθήκων σε όσους Τουρκοκύπριους έχουν την καινούρια Κυπριακή ταυτότητα, να αποκτήσει την καινούργια Κυπριακή ταυτότητα να εγγραφούν αυτόματα στον εκλογικό κατάλογο για τις ευρωεκλογέ, αποκτώντα έτσι το δικαίωμα και του εκλέγει και του εκλέγεστε. Με την εγγραφή των Τουρκοκυπρίων, ανέφερε ο Υπουργό Εξωτερικών, θα αρθεί το επιχείρημα τρίτων οι οποίοι κατηγορούν τη χώρα μα ότι εξαιρεί του Τουρκοκυπρίου από τι εκλογικέ διαδικασίε. Εάν όλοι ψηφίσουν, είπε, ο αριθμό δικαιολογεί εκλογή ενό, ίσω και δύο Τουρκοκυπρίων Ευρωβουλευτών. Είναι μια εξα... Εξόχος πολιτική κίνησης, η οποία για λόγου που έχουν επεξηγηθεί από τον Υπουργό ήταν απόλυτα αναγκαία. Για αντισυνταγματικότητα προειδοποιούν εδέ και οικολόγοι. Θέμα διάκρισης μεταξύ των Κυπρίων πολιτών. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξαναπασχολήσει την κυβέρνηση. Υπάρχουν ένα σωρό απαράδεκτες διακρίσεις διακρίσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το θέμα αναβλήθηκε από τη σημερινή Ολομέλεια μετά από τηλεφώνημα της νομικής υπηρεσίας που επιθυμεί να επανεξετάσει το κείμενο περιαρχείου πληθυσμού διότι η διατύπωση της αυτόματης εγγραφής στα 18 δεν διασφαλίζει τη διαμονή για έξι μήνες στη Δημοκρατία. Η Επιτροπή Εσωτερικών συγκαλείται εκτάκτως τη Δευτέρα για επανεξέταση του νομοσχεδίου